σκέψη. Ψύχρα σήμερα. Γιατί τρέχει. Σκέψου, ποιος τη σκέφτεσαι. Είπε κανείς κάτι. Ήταν φοβιστικό. Εσύ δεν στέλνεις πάντα. Ναι, ναι, μην στέλνεις. Γιατί όμως φέρνει. Έχουν μπερδευτεί με τις θέσεις. Δεν ξέρω. Κάτι έγινε λάθος. Μην την βγάζεις, τη θέλω πάνω μου. Δώσε μου λίγο και εμένα. Παιδιά, έχουμε κόσμο, τι κάνεις. Σκριβόμαστε. Παιδιά! Τι γίνεται, να ξεκινήσουμε! Άρα τι λέει! Ένα μπύρε, είναι για μισή μέση μου. Και κινούμε και σαν όρκα τόση ώρα. Ωραία, μακάρα μου, έχεις παραπροσκώσει, ρε καρδούλα μου. Να σηκώ, παιδιά μου, πόσες φορές έχω πει να προσέχεις. Στους 8 μήνες, τουλάχιστον 12. Ναι, έτσι, μην κάνεις όμως έντονες κινήσεις όπως την προηγούμενη φορά. Αρχοντία, σε βλέπω λίγο περίεργα σήμερα. Έφαγα κάτι χαλασμένες πίτσες στη δουλειά και όλη μέρα τρέχω. Ας είσαι γεγονιστικός από το πρωί με ένα καφέ και ένα τυροκούλουρο. Ρε Άρηγα, μότο δεν σ' ακούω. Παιδιά, μήπως να ζεστάνουμε και τις φωνές μας λίγο. Έλα, πάμε.
bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, πώς το βλέπετε για σήμερα? Προβλέπω να μισογεμίζει η αίθουσα ή να μισοαδειάζει, όπως το βλέπει κανείς. Ήδη έχουν μαζευτεί καμιά τριανταριά άτομα. Έτσι που κάθονται. Εγώ πάντως σήμερα θα παίξω για τους φίλους μου. Ρε μάνα μου, ούτε και σήμερα. Να σας πω, το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Το νιώθετε κι εσείς αυτό? Άσε, χάλια είμαι κι εγώ. Το στομάχι μου από το σπίτι σας, χαλασμένο. Δεν θέλω βλακίες, θα σκρατήσουμε τις αποστάσεις μας πάλι. Με κολλήσατε την άλλη εβδομάδα. Είπε επειδή. Εμένα με βλέπεις, έπαθα πνευμονία, γαστροεντερίτιδα, χολυστερίνη. Πολύ ωραία. Ουλίτιδα. Ναι, αλλά παίζω ακόμα. Δεν είναι τίποτα, θα περάσει παιδιά. Πάρει. Κάθε φορά σαν να γίνεται πιο στενό αυτό το παντελόνι. Σιγά μη σου χαλάσει η τσάκιση. Εσείς για να μαζευτούμε λίγο, γελάτε. Δεν έχουμε τίποτα. Ελάτε, δεν φωνάζει αυτός εκεί πάνω, ελάτε. Μονίμως στη διασύνη. Έλα, και έχει παγωνιά σου, λέω. Τρίψε και λίτσα, τρίψε. Σαν να ζεσταθήκαμε λιγάκι, ε. Ναι. Ακαλή, είναι πάρα πολύ ωραία που είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι, ε. Δίκιο έχεις. Και μένα το στομάχι μου είναι αρκετά καλύτερα. Ωραία. Sorry. Καλέ, πού πας και εσύ, θα σου πω. Πρέπει να πάθει ένα λιγάκι, θα το βλέπεις και εσύ. Γυράσεις με παρακολουθείς. Παιδιά, θέσεις. Ποιος κοιτάει την πέρα από μία. Εδώ και ώρα, αλλά δεν έχω αντιληφθεί κάτι περίεργο. Ελάτε κοντά, θα είμαστε ασφαλείς. Σχηματισμός σουρικάτας. Εγώ σε να βλέπω κάτι πάντως, νομίζω ότι είμαστε ασφαλείς, είναι όλοι εδώ. Μην απλώνεστε, να δείτε πίσω. Κάτι κουνιέται εκεί πέρα, δείτε εκεί. Ρε παιδιά, κάτι μυρίζει περίεργα. Εσείς, αρρώστε λιγάκι, όλοι εδώ είμαστε. Τι μπορεί να συμβεί όσο είμαστε όλοι εδώ? Παιδιά, ακούτε τίποτα. Ρε Ιωάννα, στάσου λίγο ακίνητη, ρε παιδί μου. Παιδιά, τι να κάνω, τι προσπαθώ να πάρω γραμμή, όλοι κάτι ακούγεται, κάτι βλέπετε. Ρε Ιωάννα, κάνε αυτό που σου λέμε και άσε τις ερωτήσεις. Ακούγεται από πίσω, ας περίεργος ήχος. Τι από πίσω, καλέ. Εδώ στο βάθος δεν βλέπετε τι γίνεται. Μανία καταδίωξης λέγεται. Λέτε να μας παρακολουθούν. Κάντε ένα κύκλο γύρω από τη μάγια. Γρήγορα, 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 γρήγορα. Να την προστατεύσουμε. Ρε παιδιά, λίγο χώρο. Καλά είμαστε έτσι. Όλοι κοντά και μαζί. Λοιπόν, τώρα που μαζευτήκαμε, λέω να πούμε μια ιστορία. Σαν τι ιστορία? Να πούμε μια ιστορία για έναν τόπο που δεν έχουμε πάει. Να ακούσει και η μικρή μου όμως, ε. Τι να δω αν έχετε ιστορία για πιο όμορφο τόπο από την Άισά μας. Δεν είναι μόνο η Άισά σε αυτόν τον κόσμο. Για να σε ακούσω, Ιάκωβε. Εννοώ πως δεν χρειάζεται να κολλάμε σε ένα μέρος, σε έναν τόπο. Δεν έχει και τόσες ομορφιές αυτός ο τόπος. Ού, υπάρχουν πολύ πιο όμορφοι τόποι από το δικό μας. Ο τόπος είναι μια ψευδαίσθηση που φτιάχνει ο καθένας μας. Όταν φτάνεις εκεί, πάβει να υπάρχει. Τόπος είναι εκεί που είμαι απομονωμένη. Μόνο πώς το έλεγα, ρε παιδί μου. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε πιάσει αυτή την κουβέντα. Μιλάς σαν να είναι κάτι δεδομένο. Εδώ δεν υπάρχει κανένας κοινός τόπος που να σέβονται όλοι. Δεν υπάρχει καλύτερος τόπος από αυτόν που ξέρω ήδη. Η φωνή σου που τον περιγράφει κλάθει τον τόπο. Οι άνθρωποι κάνουν τον τόπο. Εγώ και εσύ και όλοι μας τη στιγμή που θα αποφασίσουμε να στήσουμε κάτι μαζί. Σαν πολύ ρομαντικοί δεν μαζευτήκαμε εδώ μέσα. Γιατί ό,τι είναι όμορφο μας κάνει απαραίτητα και ρομαντικούς. Γεύσεις και εμπειρίες είναι ο τόπος. Ό,τι ζω και ό,τι μυρίζω. Ό,τι αγγίζω έχει την ομορφιά που του δίνω. Όσο πικρή και όσο γλυκιά. Μίλησε για το ετοιμοθάνατο. Τόπος είναι εκεί που συναντιέται το παρελθόν με το μέλλον. Εσύ, πόσο μικρή είσαι τελικά. Δεν έχει ζήσει, άκουσε με λίγο. Τι να ακούσει, μωρέ, σαν πως ακούει κανείς κανένα. Στο βρόντο μιλάτε. Ποιο είναι ο λόγος που φωνάσουμε αυτή τη στιγμή, ρε παιδιά, για να μην πιεσούμε λιγάκι. Δεν θέλει ηρεμία. Η ζωή μου είναι ένα τόρυφο. Και εικόνες, νέες εικόνες. Νέα τοπία και άνθρωποι που ζουν την κάθε στιγμή. Τι θα γίνει, ρε κοριτσάκι μου, θα οριμάσεις επιτέλους, πάλι τα ίδια. Και να γίνω σαν εσένα που ζεις απομονωμένη στην τρύπα σου. Συγγνώμη, δεν το χρειάζομαι. Τότε δεν καταλαβαίνω, τι δουλειά έχεις εδώ πέρα, τόσο μικρή. Δεν είμαι μικρή. Πόσες φορές θα το ξαναπώ. Κοριτσάκι, εντάξει, από λόγια είσαι πρώτη, από πράξη όμως. Τίποτα! Είσαι πολύ άδικη. Τι θα γίνει με τις μαλακίες σας, ταράζετε τη μικρή μου τόση ώρα. Κόφτε το! Ένας τόπος δεν μένει μόνος για πολύ. Πάντα χρειάζεται ένας στόχος. Και λίγο θα μας πεις ότι τον ασκημένουμε κιόλας. Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέχασα, Θωμά.
Καλά που τον ομορφαίνετε εσείς. Ρε στο διάλογο θα μου πεις εμένα που ξέχασα. Ξέχασες. Όλοι ξεχάσατε. Αλλά μόνο έτσι μπορέσατε να στήσετε αυτό το παραμύθι. Με τη σιωπή σας είναι απαράμιλη και κοφαντική σιωπή σας. Αυτό δεν ήταν ποτέ η Άισα μας. Δεν θέλω να σας βλέπω ρημαγμένους να κάνετε κύκλους γύρω από τον εαυτό σας. Να επιμένετε σε ένα πρόβλημα που δεν θέλετε να δώσετε λύση. Κρίνεις τις μνήμες μας και μιλάς για την Άισα μας. Πως όμως όλοι εμείς ζούσαμε εδώ, εσύ αποκτούσες μνήμες σε άλλο τόπο. Τους για το αν ξεχάσαμε, μην ανησυχείς, φρόντισες προσωπικά γι' αυτό. Χάρη σε σένα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Πρέπει να γίνει ό,τι έγινε. Πλέον κανείς σας δεν θέλει να θυμάται την Άισα. Μα ο λόγος που είμαστε εδώ είναι γιατί ακόμα θυμόμαστε, Σεραφή. Και κοίτα να δεις, αν δεν σου αρέσει ο τόπος μας, σε παρακαλώ, άδειασέ μας τη γωνιά, μη μας το χαλάς κιόλας. Αλήθεια. Η έξοδος είναι από εκεί. Είστε θλιβεροί. Φεύγω λοιπόν, θα βρω άλλο τον τόπο μου. Αντίο. Μην ξαναγυρίσεις. Μεγάλη θλίψη. Οι ιστορίες φτιάχνουν τον τόπο. Θυμάστε. Η ιστορία αυτή είναι μαύρη, ρε, ναι. Μην την ξεκινήσεις. Μια φορά και έναν καιρό, ήταν ένας τόπος που δεν χώραγε όλους τους ανθρώπους του. Έτσι κάτοικοι μαζεύτηκαν και άρχισαν να συζητάνε για να αποφασίσουν ποιος θα φύγει. Οι περισσότεροι φοβόντουσαν τους αρχιτέκτονες επειδή αρνούνταν να μεγαλώσουν την πόλη. Γι' αυτό πρώτον έδιωξαν έναν αρχιτέκτονα. Μόλις έφυγε, οι κάτοικοι κατάλαβαν ότι ακόμα δεν χωράγανε στον τόπο τους. Έτσι πάλι μαζεύτηκαν και άρχισαν να συζητάνε για να αποφασίσουν ποιος θα φαγωθεί. Δεν έφταιγα εγώ. Αναγκάστηκα. Έπρεπε να σώσω ότι είχα πιο πολύτιμο. Τι δεν καταλαβαίνεις. Στην ιστορία αυτή δεν σώζονται όλοι. Εγώ απλά τους άλλους ακολούθησα. Στην ιστορία αυτή, αυτός που σώζεται σωτηρία δεν ξέρεις αν βρίσκει. Εσείς με κρατήσατε ζωντανή. Στην ιστορία αυτή τίποτα κανενός. Εσείς το κάνατε εγώ μόνο σώθηκα. Στην ιστορία αυτή όλοι συνένοχοι. Εσείς το καλώσατε. Στην ιστορία αυτή δεν υπάρχει κανένα εσύ. Ήμουν πιο σωστό. Στην ιστορία αυτή σωστό δεν υπάρχει. Έχετε πάθει όλοι με κάποιο παιχνίδι. Κανένας δεν με ρώτησε. Θέλω να παίξω. Στην ιστορία αυτή ποιον είσαι, δεν είσαι βοή. Γιατί μας το κάνεις αυτό. Στο τέλος, ό,τι απομένει είναι μια ιστορία. Χωρίς αυτή, τόπος δεν υπάρχει. Δεν ξαναφέρεις τον ήλιο εδώ. Δίχως να το καταλάβουν. Ρίξε το στόμα σου. Η ιστορία έχει ήδη ξεκινήσει. Θα τη ζήσεις κι εσύ, μαζί με εμάς. Ο ουρανός χρήσιζε. Ερχόταν το ξημέρωμα. Καληνύχτα και σε όλου. Τι σκατά κάνα το σοκιμό μου. Τι έγινε. Ποιος πείραξε τον κορονοϊό. Άσε μάτια. Πέτρο, πάντα χαμογελαστό. Αυτή είναι μια καινούργια νύχτα μικρή μου, κοίτα. Ο Σάκης μου είναι έτοιμος, τέ. Καληνύχτα, κολίτσα μου. Ξύπνησαν όλοι. Είναι όλοι εδώ. Χαζεύεται, η ώρα περνάει. Ναι, και σε λίγο πρέπει να φύγω. Μια φορά και δεν ξέρω. Έλα πιο κοντά. Δεν έχω άλλο πάνω χώρο. Μα δεν σας τραβάω. Μου χαλάς την ευθυγράμμιση. Έχει μπλεχτεί στα πόδια μου και θα πέσω. Μήπως είναι ώρα να τις κόψουμε. Ναι, να τις κόψουμε να φύγω. Κλωστές αυτές δεν κόβονται. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν υπάρχουν κλωστές. Να, δείτε, να. Και τότε μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό. Μπράβο. Καλό. Δεν μπορεί. Μου κάνετε πλάκα, ε. Όχι. Δεν είμαστε δεμένοι. Αν δεν ήμασταν δεμένοι θα είχα ήδη φύγει. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ ωραία που είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι. Σωστά. Αυτό μόνο δεν έχει σημασία. Ναι, παιδιά, πείνασα. Τι θα φάμε σήμερα. Σποράκια. Άλλη σποράκια, ρε παιδιά. Ρε εσύ, αυτό που κοιτάς δεν τρώγεται. Πήγαινε λίγο πιο εκεί. Ναι.
Νοεμβρίου γυρνούσα από ένα πάρτι. Χτυπάει το τηλέφωνο. Ο Γιώργος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Το κλείνω και ξανατρέχω. Απορώ πως και δεν με πάτσαν τα αμάξια που περνούσα ξεστά από δίπλα μου. Όταν έφτασα, αντίκρισα το φίλο μου σε κόμμα. Ρώτησα, υπάρχει τρόπος να ξαναγυρίσει? Όλοι μου απάντησαν όχι. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που αισθάθηκα άχρηστος, ανήμπορος. Όταν βρεθήκαμε δυο μας στο δωμάτιο, εγώ να το κοιτάω και αυτό να βαριανασένει μέσα από το μηχάνημα, μέσα μου φώναζα, γίνε καλά ρε μαλάκα, γίνε καλά. Αλλά δεν γινόταν τίποτα. Ήμουν άχρηστος. Το δωμάτιο άρχισε να μικραίνει. 5 βήματα μπροστά, 5 βήματα πίσω. Ανοίξα κανένα παράθυρο ρε παιδιά, δεν φτάνει ο αέρας. Δεν φτάνει για όλους. Οι ώρες περνούσαν. Και από λεπτό σε λεπτό ερχόντουσαν όλοι οι φίλοι μας. Κάποια στιγμή ακούγεται μια φωνή. Μπορεί να ήμουν κι εγώ. Δεν θυμάμαι. Πάμε να φύγουμε, ρε. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Δεν βλέπετε. Δεν τον αφήνουμε να φύγει. Φύγαμε όλοι. Το πρωί με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι έφυγε μόνος του. Τόση ώρα ακούγαμε το Θωμά και έχουμε και την έψη να μας γκρινιάζει. Πέρασε η ώρα, ρε παιδιά, και με αυτά δεν κάναμε δουλειά. Πώς να προλάβω όταν με εμποδίσετε? Μου έφαγε όλη την ημέρα για να σε προστατεύω από αυτόν εκεί. Εσύ, έλα κοντά μου. Πώς να δουλέψω όταν συνέχεια απομακρύνεστε? Δεν δουλεύετε καθόλου, παιδιά. Δεν θα πάμε έτσι μπροστά. Αφήστε τις κουβέντες και συνεχίστε τη δουλειά σας. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Αύριο θα προλάβω να σου φτιάξω το δικό σου πιτάκι εδώ μέσα, αλήθεια? Θα το ξαναφτιάξω τον πύργο. Πριν βγει ο ήλιος. Και εγώ θα ξαναδέσω όποια κλωστή κόπηκε. Δεν προλαβαίνω πια. Αύριο όλα πρέπει να δουλέψουμε, να σπείρουμε τη γη. Χρειαζόμαστε τους καρπούς. Ό,τι θέλουν οι περισσότεροι. Ας έρθει το αύριο και βλέπουμε. Ευτυχώς που υπάρχω εγώ και δουλεύει και κανένας άνθρωπος εδώ μέσα. Ελπίζω αύριο να μην μου σπάσει. Σώμασε μικρή μου, αύριο όλα θα είναι όπως θέλει. Αύριο θα φύγω. Αύριο θα γράψω μια καινούρια ιστορία. Καληνύχτα, μάγια. Καληνύχτα και σε όλους. Σκάτα κάνα τόσο κοιμόμουν. Τι έγινε? Ποιος πήραξε το χωρονόι μου? Άσε, μάθε. Πέτρο, πάντα χαμογελαστός. Αυτή είναι μια καινούργια νύχτα, μικρή μου. Κοίτα. Ο Σάκος μου είναι εδώ, τσεκ. Καληνύχτα, φωλίτσα μου. Ξυπνήσαν όλοι. Είναι όλοι. Μη χαζεύεται, η ώρα περνάει. Ναι, και σε λίγο πρέπει να φύγει. Μια φορά και ένα καιρό. Θέλω πιο κοντά. Θέλω παραπάνω χώρο. Για να με τραβάς. Λίγο λάσκαρη, παιδιά. Μα δεν σας τραβάω. Μου χαλάς την ευθυγράμμιση. Έχει μπλεχτεί στα πόδια μου και θα πέσω. Μήπως είναι ώρα να σκόψουμε? Ναι, να τις σκόψουμε να φύγω επιτέλους. Οι κλωστές αυτές δεν κόβονται. Κάνει τα ίδια θα λέμε. Δεν υπάρχουν κλωστές. Να δείτε, να, να, να. Και τότε θα σου ξαναπώ. Πώς το εξηγείς αυτό? Δεν μπορεί. Μην κάνετε πλάκα, ε. Δεν είμαστε δεμένοι. Αν δεν ήμασταν δεμένοι, θα είχα ήδη φύγει. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ ωραία που είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι, ε. Σωστά. Αυτό μόνο δεν έχει σημασία. Ναι. Ρε παιδιά, πίνασα. Τι θα φάμε σήμερα? Σποράκια! Πάλι σποράκια, ρε παιδιά. Αυτό που κοιτάς δεν τρώγεται. Το έχουμε ξαναπεί. Πήγαινε πιο. Τώρα σας πω. Πρόσεξε τι θα πεις. Ναι, ρε. Ναι, ρε, κρέας! Θωμά, ξέρεις τι έχουμε πει γι' αυτό μπροστά ίσου, ε? Άκουσε. Μερικές φορές φαντάζομαι ότι βρίσκομαι σε ένα τραπέζι με ένα πιάτο μπροστά να περιμένω στο φαΐ. Mm-hmm. Τα σάλια μου τρέχουν ποτάμι, σαν τη σάτσα του τσιτού που περιμένω. Έρχεται. Θεέ μου, τι δώρο. Παραμερίζω τα μαχαιροπύρνα και το πιάνω με τα χέρια. Τέτοια λαχτάρα έχω. Βυθίζω τους κοινόδοντές μου βαθιά μέσα σύννεφου. Τι ονειρική γεύση, Θεέ μου. Η σάτσα μπερδεύεται με το καπνιστό αλάτι ξεβρασμένο από πιο κρυστάλλινες θάλασσες. Πύρια κόκκινα σαν το αίμα. Μαύρα σαν τη νύχτα. Κανέλα, κάρι και γαρίφαλο. Μπαχαρικά μου χτυπάνε κατευθείαν νευρώνει στο κεφάλι μου. Θεέ μου, πόσο έχω λαχταρίσει από το κρέας.
τόση ώρα που είχαμε το Θωμά και έχουμε και την Έρση να μας γκρινιάσει. Πέρασε η ώρα και με αυτό δεν κάναμε δουλειά. Πώς να προλάβω όταν με εμποδίζετε. Μου έφαγε όλη την ημέρα και να σε προστατεύω από εκείνον. Έρση, έλα κοντά μου. Να δουλέψω όταν συνέχεια απομακρύνεστε. Δεν δουλεύετε καθόλου. Δεν θα πάμε έτσι προς τα παιδιά. Αφήστε τις κουβέντες και συνεχίστε τη δουλειά σας. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Μαμά. Ναι, Έρση μου. Φεύγω. Πού πας? Δεν χρειάζεται να φύγεις. Εδώ δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τα πάντα με πνίγουν. Εδώ όλα μυρίζουν άμμο και στάχτη. Θέλω να πω στη Λίνη, που είναι και μπαμπάς. Να γευτούμε μαζί την βροχή. Να χορέψουμε μαζί από κάτω της. Μην ανησυχείς, κοριτσάκι μου. Ο μπαμπάς σου εδώ δεν έχει φύγει. Δεν έφυγε ποτέ. Είναι εδώ μαζί μας, με όλη την οικογένειά μας, ε. Μόνο εσύ τον βλέπεις. Εμένα πριν φύγει μου είχε πει ότι θα τα λέω όταν βρέχει. Θέλω να πω αντίο, μαμά. Δεν θα πας πουθενά. Μ' ακούς? Δεν θα αφήσω το τελευταίο πράγμα που μου έχει απομείνει να φύγει από τον τάμο. Εδώ ανήκεις. Δεν ανήκω σε κανένα. Είμαι μόνη μου από τότε. Σε έχω χάσει εδώ και καιρό. Με έχει ξεράσει το δέρμα μου. Να κοίτα. Και να με κόψεις δεν πονά πια. Όλα γύρω μου είναι γνώριμα. Είμαι χαλασμένη, μαμά. Θέλω να ξαναμυρίσω κάτι νέο. Κι ας είναι λάσπη. Θέλω να δω πάλι άλλα πρόσωπα. Κι ας είναι γερασμένα. Σε παρακαλώ, άφησέ με. Όχι. Μη φύγεις, σε παρακαλώ, γυρνά πίσω. Δεν έχω που να πάω. Εδώ μαζί είναι η κοριτσάκι μου. Σε καταλαβαίνω, εντάξει. Μπορείς να φύγεις, εντάξει, αύριο όμως. Αύριο. Ναι. Αύριο θα φύγω. Αύριο θα φτιάξω το δικό σου σπιτάκι εδώ μέσα. Θα το ξαναφτιάξω το πύργο πριν βγει ο ήλιος. Και εγώ θα ξαναδέσω όποια κλωστή κόπηκε. Δεν προλαβαίνουμε πια. Αύριο, αλλά πρέπει να δουλέψουμε να σπείρουμε τη γη. Χρειαζόμαστε τους καρπούς. Ό,τι θέλουν οι περισσότεροι. Ας έρθει το αύριο και βλέπουμε. Ευτυχώς που υπάρχω εγώ και δουλεύει και κανένας άνθρωπος εδώ μέσα. Ελπίζω αύριο να μην μου σπάσει. Σώπασε μικρή μου. Αύριο όλα θα είναι όπως πριν. Αύριο θα φύγω. Αύριο θα γράψω μια καινούργια ιστορία. Τι σκατά κάνα το σοκιμόμουν. Τι έγινε. Ποιος πήραξε τον βορονόη μου. Άσε μάτρε. Πέτρο πάντα χαμογελαστός. Τι είναι μια καινούργια νύχτα μικρή μου, κοίτα. Ο σάκος μου είναι εδώ, τσέκ. Καληνύχτα, κορίτσα μου. Ξυπνήσε νόμι. Είμαι εδώ. Μην χαζεύεται, η ώρα περνάει. Έχεις λίγο πρέπει να φύγω. Μια φορά και είναι καιρό. Έλα πιο κοντά. Θέλω παραπάνω χώρο. Μια, αλλά με τραβάς. Μα δεν σας τραβάω. Μου χαλάς την ευθυγράμμιση. Έχει μπλεχτεί στα πόδια μου, θα πέσω. Πώς είναι ώρα να τις κόψουμε. Ναι, να τις κόψουμε να φύγω. Οι κλωστές αυτές δεν κόβονται. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Μισό. Κανένας δεν θα σε πειράξει. Εμείς είμαστε. Εμείς. Μείνετε μακριά μου! Πήρε που τον ακούσατε. Τι κατάντησες έτσι την Άισα. Ψυχραιμία! Ο Σεραφείμ δεν θα μας πειράξει. Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει να μας φοβάσαι. Λυπάμαι. Δεν ξέρω τι περίμενα να βρω. Καλώς ήρθες, Σεραφείμ. Τι στέκεστε όλοι έτσι. Τι στέκεστε όλοι έτσι. Κόπιασε, Σεραφή. Τι θα λέγατε, παιδιά, να ξεναγήσουμε το παλιό μας φίλο. Από εδώ τα σπίτια μας. Εδώ κοιμόμαστε. Εδώ τρώμε. Σου αρέσουν. Όχι.
Μα και γιατί δεν το έφτιαξες. Σε καταλαβαίνω, όλα είναι μια χαρά. Αυτό. Εσύ το λες μια χαρά. Τα πάντα λειτουργούν στην εντέλεια, όπως παλιά. Μα για τα πάντα γύρω σου είναι κατεστραμμένα, δεν το βλέπεις. Αυτό είναι το σπίτι μου. Ποντίκια, έχετε το θράσος να λέτε ότι ζείτε. Ξυπνήστε! Πού είναι η Άισά μας! Ποντίκια, εσύ εμάς. Όχι μετά από αυτό που έκανες. Εσείς δεν μιλάτε. Δεν μιλάτε! Γιατί γύρισες? Έπρεπε να δω τι έχετε απογίνει. Γιατί γύρισες? Έκανα λάθος. Δεν έπρεπε να φύγω μόνος, έπρεπε να φύγουμε μαζί, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, μαγιά. Το μέλλον της Άισσα με ενδιαφέρει να δεις. Μπορούμε ακόμα να τα αλλάξουμε. Μην κάνεις σαν να ξέρεις πώς είναι να είσαι στη θέση μου, γιατί δεν είσαι. Δεν έκανες τίποτε. Ερείπια, έχτισες πάνω σε ερείπια. Δεν θα ανεχτώ άλλο προσβολές. Για μην ξεχνάς, θυμίσου πως φτάσαμε ως εδώ. Αντέξαμε. Αυτό δεν ήθελες κι εσύ τότε. Ακούσέ με. Ακόμα δεν είναι αργά. Δεν έχω να ακούσω τίποτα! Τελικά έπρεπε να έχω μείνει εδώ. Εγώ σχεδίασα την Άισσα και εγώ θα την ξαναφτιάξω. Εγώ είμαι ο αρχιτέκτονας. Όχι η μάγια. Φερέφωνα. Σας έχει καταπίσει. Βλέπετε μέσα από αυτές τις τρύπες. Έχουν να πεθάνετε. Λύκια μέσα αυτά τα φέρετρα χωρίς καν να το καταλαβαίνετε. Κυρίες και κύριοι, ο Σεραφείμ, ο υπερασπιστής των πεινασμένων. Σερβίρε μας πάλι. Τι ήτανε? Κρέας. Κάθε. Ναι. Θα περιποιηθείς το ξένο μας. Μα και βέβαια, πήγαν οι τρόποι μου. Ας τρώσουμε το τραπέζι. Γρήγορα. Πες μας. Κυριόμαστε να μάθουμε τα νέα σου. Κοίτα μακριά μου. Γιατί δεν κάθεσαι παλιόφιλε. Μα, βάλτε του να φάει κάτι από τις δικές μας γεύσεις. Με τι λέτε να ξεκινήσουμε? Αχώχι με σποράκια. Φαίνεσαι κουρασμένος. Γιατί δεν τρως? Μα φάει κάτι. Γιατί μας προσβάλλεις έτσι? Πριν ξεκινήσετε, θα ήθελα λίγο νερό. Σεραφείμ. Νερό. Νερό. Είδες πως θα προσέχουμε τους ξένους μας. Αματίστε. Να κάνετε. Στο Σεραφείμ αξίζει το πιο σμερό κομμάτι. Έχω πει κάτι παλατάκι. Τι άλλο. Σε ρομπούχομαι σε το διάολο. Έτσι. Απόψε έχουμε γιορτή. Καλές ημέρες να θυμηθούμε. Τότε που σπάζαμε τα δρεφτάρια μας σε κάθε μας χαρά. Έλα, μη σταματάς τώρα. Κλείσου τα βλεφτά. Δες τι σου λες μας. Φτάνει. Αρκετά. Τρία λεπτά. Τόσο χρειάζεται για να περάσει το παρελθόν και το μέλλον μπροστά από τα μάτια σου. Τρία λεπτά. Κατουράς σε ένα πράγμα και περιμένεις τρία λεπτά για να δεις αν θα γίνεις δημιουργός. Πρώτα από τη σκέψη, το παρελθόν! Τι θα γίνει αν πάρει τα γονίδια του πατέρα μου και με το που βγει από την κοιλιά μου ζητήσει ένα ποτήρι μπύρα. Αν τα δόντια του βγούνε θεόστραβα, σαν τα δικά μου, σαν του άντρε, σαν της θειάς μου. Μέλλον! Αν εγώ γίνω η μάνα που πάντοτε συχαινόμουνα, αν εγώ ευνουχίσω το παιδί μου με ατάκες μη στηρίζωσε πουθενά, αν εγώ γίνω σαν τη μάνα μου, αν εγώ δεν μάθω να το αγκαλιάζω, αν εγώ από το φόβο μου δεν τα αφήσω να ζήσει, πάυση. Είμαι έτοιμη. Ευτυχώς είναι και ο Άντελ. Άιρα. Yeah.
για μένα. Αφού ζεις για μένα. Αφού ζεις για μένα. Ρε παιδιά, τι θα φάμε σήμερα? Σποράκια! Α, πάλι σποράκια ρε παιδιά! Αυτός που κοιτάς δεν τρώγεται! Πάρτε τον από εκεί! Και την έρση να μας κρυμιάζει. Πέρασε η ώρα και με αυτά δεν κάναμε δουλειά. Πώς να προλάβω όταν με εμποδίζετε. Μου έφαγε όλη την ημέρα για να σε προστατεύω. Γύρω πίσω έρση μου. Πώς να δουλέψω όταν συνέχεια απομακρύνεστε. Δεν δουλεύετε καθόλου. Δεν θα πάμε έτσι μπροστά. Αφήστε τις κουβέντες και συνεχίστε τη δουλειά σας. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Αύριο θα προλάβω να σου φτιάξω το δικό σου σπιτάκι εδώ μέσα. Θα ξαναφτιάξω το πύργο πριν βγει ο ήλιος. Και εγώ θα ξαναδέσω όποια γλωστή κόπηκε. Δεν προλαβαίνουμε πια. Αύριο. Αλλά πρέπει να δουλέψουμε να σκέλουμε τη γη. Χρειαζόμαστε τους καρπούς. Ό,τι θέλουν οι περισσότεροι. Ας έρθουν το αύριο και βλέπουν. Ευτυχώς που υπάρχω εγώ και δουλεύει και κανένας άνθρωπος εδώ μέσα. Ελπίζω αύριο να μην μου σπάσει. Όπως είμαι κρίμα ότι όλα αυτά είναι όπως πριν. Αύριο θα φύγω. Καληνύχτα! Νύχτα! Καληνύχτα, Μάκη. Καληνύχτα και σε όλους. Τις κατάκανα τους, κοιμόμουν. Τι έγινε? Ποιος πήραξε το δώρο νόημου? Άσε μας, ρε! Πέτρο, πάντα χαμογελαστός. Αυτή είναι μια καινούρια νύχτα, μικρή μου. Κοίτα. Άισα, τι απέγινες. Πέτρο, τι μας έχει συμβεί? Θα το ξαναφτιάξω τον πύργο πριν γύρω. Πέτρο, τι έχουμε πάθει? Τι έχουμε πάθει? Η Άισα έχει καταστραφεί. Κάποτε. Κάποτε ήταν γεμάτη ήλιο. Ποιον ήλιο? Ποιον ήλιο θυμήθηκες πάλι? Αυτός που ήταν πανέμορφος μόνο για τις όμορφες ιστορίες σου. Έπρεπε μετά από τόσα χρόνια να έχεις μάθει να λες ιστορίες στα σκοτάδια. Το σκοτάδι αυτό ζέχνει. Η άμμος αυτή βρωμάει στα φύλλα. Σταμάτα. Σε τέτοια θεμέλια δεν μπορούμε να χτίσουμε τόπο. Δεν το βλέπετε. Σταμάτα. Γιατί σταματήσατε όλα να δουλεύετε? Ή μήπως έχετε δει κανένα τόπο να στείνετε μόνος? Για στρωθείτε στη δουλειά. Και αφήστε τα λόγια για αυτούς που έχουν χρόνο για χάσιμο. Όχι. Ο χρόνος είναι φτώνος. Είναι πόνος όταν δουλεύεις και αυτό. Σώπα. Χαρά και θλίψη ένα. Άδειος εσύ από σένα. Σάσε. Δίχως μνήμη. Πάντα αγρίνη. Μνήμη. Δικιά μου μνήμη αυτές. Θυμήσου το φως της μέρας. Τη μυρωδιά της άμμου, τα σκεφαλώματα στον πύργο των ανέμων. Πέτρο, θυμάσαι την πρώτη φορά που πατήσαμε το πόδι μας σε αυτόν τον τόπο? Σε ένα ταξίδι στην έρημο, μας βρήκε μια μεγάλη αμοθύελα. Δεν βλέπαμε γύρω μας για μέρες και χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Όταν το καταλάβαμε, προσπαθήσαμε να γυρίσουμε πίσω. Αλλά δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Όλοι επέμεναν ότι η δική τους κατεύθυνση ήταν η σωστή. Το νερό μας τελείωσε. Και η δίψα άρχισε να μας καταβάλει. Όταν βράδιασε, σαν υπνοτισμένοι, ακολουθήσαμε τη σελήνη. Αργά την επόμενη μέρα, εντοπίσαμε ένα μυρόλαπο. Μισοπεθαμένοι, με όση δύναμη μας είχε απομείνει, τρέξαμε σαν ένα φτιασμένο ζώο και πέσαμε μέσα. Σπρώχνοντας ο ένας τον άλλο και πίνοντας μέχρι να ξεδιψάσουμε. Εξαντλημένοι περάσαμε τη νύχτα εκεί.
Ήταν όμορφο. Πολύ όμορφο. Όταν ξημέρωσε, δεν έφυγε κανείς. Κανείς. Ιρενέ! Σε θυμάμαι να μιλάς με τέτοιο ίστρο όταν ο λόγος δρόμα και εμείς κινούσαμε. Ούτε όταν τελικά αποδεχτήκαμε τι θα τρώμε. Γιατί άραγε. Ξέχασα! Έφαγες κι εσύ μαζί με μας. Και δεν έβγαλε σκι. Για ποιο λόγο τώρα πρέπει να με απασχολεί το τι λες. Είσαι απλά με τεράστια καθυστέρηση. Όπως ήτανε κι αυτός. Κι αυτός. Το σώμα θυμάται. Αλλά κοιτά ένα χέρι να σμίξει με το δικό του χέρι. Όχι πάλι. Το σώμα τεντώνει τα χέρια. Γίνεται ολόκληρο ένα χέρι και απλώνει ρίζες. Κλαδιά μέσα στην άμμο. Όμως η άμμος δεν επιστρέφει τα πράγματα, μονάχα τα βουλιάζει. Σε ακούει. Σταμάτα. Γι' αυτό ότι απομένει. Είμαστε εμείς. Εμείς. Να αναζητάμε το ζήσαμε εμείς πίσω, καλά. Και αυτή καλύτερα. Τι κάνετε. Γύρω μου κοίτονται σκόρπια ανθρώπινα μέλη και κορμιά. Σαν σε παρρυθμασμένο εργοστάσιο. Εικόνες από σύνθεσης παντού, χιλιάδες αχρηστεμένα άμορφα σχήματα. Στέκομαι όρθιος ανάμεσά τους. Δίπλα μου και μερικοί άλλοι. Ελάτε γρήγορα, ό,τι μπορέσουμε, ό,τι προλάβουμε. Να μαζέψω τα κομμάτια, να τα βάλω στη θέση τους, να δώσω στη μάζα σχήμα πάλι. Μάθε, ποιον κοροϊδεύω. Πόγνωση, πανικός, για ώρες, μέρες και πιτά. Κενό. Νεκρικό κενό. Μάγια. Ναι. Μήπως πέθανα. Όχι. Τότε σταμάτα να σ' ακούω να μου λες. Αυτό είναι πια η Άισα Ιάκωβε, πρέπει να το χωνέψεις. Όπως χώνεψες την απόρριψη από τη φαντασμένη τη Ρενέ, το ότι δεν έφυγες ποτέ για πουθενά, όπως χώνεψες τόσα και τόσα άλλα, έτσι τώρα θα χωνέψεις και αυτό και τη Φέδρα και όλα. Τη σκέψη μου διακόπτει η επιθυμία να ξεράσω. Να βγάλω κάτι από τη Φέδρα του Φωνακλού και κάτι από τον Κώστα, τον Ξερόλο. Το τελευταίο γεύμα μου έπεσε βαρύ. Στομαχικές ανομαλίες. Θεέ μου, τι ευτυχία. Είμαι ακόμα ζωντανός, Μάγια. Το ίδιο και μερικοί άλλοι. Μαζί θα συνεχίσουμε. Μαζί θα συνηθίσουμε. Καληνύχτα, Μάγια. Καληνύχτα και σε όλους. Το χειρότερο αντίο, μην ξεχνάτε, θα ήταν αυτό. Στο σπίτι μας, πονάω σε κάθε αντίο. Δεν μου αρέσουν οι αποχαιρετισμοί. Στρίμωξα σε ένα τσουβάλι τις απώλειές μου. Είναι γεμάτο πια και ασήκωμα. Σ' άφησα και έφυγα τρέχοντας από το δωμάτιό μας. Δεν πρόλαβα να σου πω ούτε εναντίο. Δεν θα ξεχάσω εκείνο το βράδυ. Ποτίστηκε τόσο πολύ αυτός ο τόπος. Τόσο που από τότε δημιουργήθηκε μια ροζιέγγι. Μπαμπά! Εμά! Μείνε δίπλα μου! Μείνε δίπλα μου! Να με προστατεύεις! Και μην ξαναφύγεις ποτέ! Εδώ είναι βρώμικα! Εδώ έχουν ξεχάσει να αγαπούν! Έχουν ξεχάσει! Δεν το έμαθες ποτέ! Αλλά εσύ ήσουν η μόνη διαφυγή μου! Πες μου λοιπόν! Είναι τόσο δύσκολο για αυτούς. Να ακούνε, να συγχωρούν. Εσύ τα έκανες όλα να μοιάζουν τόσο εύκολα.
Έλα. Έλα, πιάσε μου το χέρι και έλα να χορέψουμε. Έτσι δεν αντέχω να θυμάμαι. Θυμάμαι όλους εκείνους τους ήχους, έναν προς έναν. Τις μελωδίες που ερχόντουσαν από τον πύργο των ανέμων. Θυμάστε που τρέχαμε, τρέχαμε σε κάθε καλεσμά, σε κάθε προσταχύτητα να τον απολαύσουμε. Τις αρχές στοιχηματίζαμε τις ερμηνείες του κάθε ήχου. Η Χρυσάνθη φώναζε. Γρήγορα να πάμε σπίτι μας γιατί έρχεται βροχή! Θωμάς, ατρόμητος έλεγε. Έλα μωρέ, πώς κάνεις έτσι. Απλά ανατιάσει. Προσπαθούσαμε να ενώσουμε τη φωνή μας με τη δική του. Ήμασταν τόσο παράφοροι. Τι και να κάναμε. Εκείνος στεκόταν εκεί. Ψηλά. Αγέροχος. Και μας παρακολουθούσε. Μέχρι που καταλάβαμε ότι μας προειδοποιούσε. Μας προστάτευε. Αλλά δεν σώβαινε ποτέ. Πόσο μου έχει λείψει ο πύργος στον ανέμο. Τα μια νύχτα σαν όλες τις άλλες. Είχαμε μαζευτεί γύρω από τον πύργο των ανέμων και περιμέναμε τη Ρενέ να έρθει να μας εξιστορήσει ένα από τα πολλά όνειρα που είχε δει την προηγούμενη νύχτα. Περίμενε. Έβγαλε από την κοιλιά της μια νέα κόρη. Στα 17 της ερωτεύτηκε παράφορα ένα αγόρι. Όμως την Άισα δεν επιτρεπόταν ο έρωτας γιατί οδηγούσε τους νέους μακριά της. Έτσι μια μέρα που ο ήλιος ήταν ψηλά, η άμμος άρχισε να ρουφάει μέσα της τ' αγόρι. Το κορίτσι του κρατούσε το χέρι σφιχτά, μέχρι που απόμενε με ένα χέρι από άμμο στην αγκαλιά της. Και έκλαιγε. Και καταργιόταν το χωριό της. Έκλαιγε. Ώσπου γύρω της δημιουργήθηκε ένα ριάκι που έγινε μικρή λίμνη, που μεγάλωσε και έγινε θάλασσα. Γιατί εκεί θάβουν οι τόποι τις μεγάλες αγάπες για να μην τους φύγουν. Τι κάνουμε? Πού μας οδηγεί αυτή? Ξεχάσατε τι έγινε μετά? Τα ουριαυτά που έβγαιναν κάτω από αυτόν τον πύργο. Τους χορούς με τους οποίους είχαμε ξεριζώσει τα σπίτια μας. Τους αγαπημένους μας. Θυμήσου. Θυμάμαι. Ότι οι επαναλήψεις είναι αυτές οι οποίες μας κρατάνε. Όχι. Είναι οι μόνες που μας κρατάνε ζωντανούς. Όχι. Μην ονειροπολείτε. Έχω θυσιάσει τα πάντα για να μην έχω μνήμες. Μόνο οι επαναλήψεις μου έχουν απομείνει. Αλλά θυμάμαι. Σταματήστε τις μνήμες πριν αυτές αποκτήσουν τη δική τους ζωή. Όχι. Πριν γίνουν θεριό. Όχι. Μνήμη. Συνέχιση. Απέθαντη. Μνήμη. Ιδραλερναία. Μνήμη. Μνήμη γενναία. Μνήμη δεδιό. Κι αν σε θάβω, πάντα γυρίζεις εδώ. Θυμήσου εαυτέ. Θα θυμηθώ. Κι αν δεν θυμάσαι τότε, θα σου θυμίσω εγώ. Τότε που είχαμε ξαπλώσει ανάσκελα και χαζεύαμε τα σύννεφα. Τι κρίμα να είναι τόσο μακριά ο ουρανός, ε! Είπες. Ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι... και τι δεν θα έδινα να κουμπίσω σε αυτό το απέραντο μπλε του. Μα μπορείς. Σου απάντησα και άρχισα να σου λέω ένα σωρό ιστορίες για έναν ανάποδο ουρανό που τον λέγανε θάλασσα. Έναν ανάποδο ουρανό που έμπαιναν μέσα του οι άνθρωποι στεγνοί και έβγαιναν βρεγμένοι. Και εσύ, τότε πήρες τη λέξη και άρχισες να την πλάβεις μες στο στόμα σου. Θάλασσα. Και μετά άρχισα να σε ρωτάω. Τι μυρωδιά να έχει. Τι γεύση.
Τι ήχο? Δεν ξέρω να σου πω. Απάντησα και εσύ τότε είπες με σιγουριά. Θα μάθω εγώ και θα σου πω. Και όση ώρα μιλάγαμε, ένα σύννεφο είχε κατέβει πιο κοντά. Λέγαμε θα φέρει βροχή. Μα εκείνο έσταξε μονάχα μια σταγόνα που ήρθε και κούμιασε στον αφαλό σου. Ντάντε, τι γεύση έχει η θάλασσα. Τι μυρωδιά. Τι ήχο. Είναι σαν ένα πρωινό όπως όλα τα άλλα. Δεν δούλευα. Γιατί ήταν καλοκαίρι, Αύγουστος. Ο τρίτος λόγος για να γίνει κανείς εκπαιδευτικός. Εκπληκτική μαλακία. Πήρα κι εγώ το πρωινό μου, πήγα τη βόλτα μου, επέστρεψα. Και έτσι ξαφνικά μονακίνωσες ότι ήσουν άρρωστος. Στην αρχή δεν ήξερα πώς να σου μιλήσω. Δεν μπορούσα καν να σε ρωτήσω τι σκέφτεσαι, αν φοβάσαι. Όλα μέσα στο κεφάλι μου μία μουτζούρα. Και οι μέρες περνούσαν και ήρθε η πρώτη επέμβαση. Τοπικά. Δεν ήταν αρκετό. Μετά από μερικές εβδομάδες ήρθε και η δεύτερη. Τώρα μάλιστα στα βγάλανε όλα από μέσα. Ναι, αλλά ένιωθα μόνιμα να μένω πίσω. Δεν προλάβαινα. Τα πάντα γινόντουσαν τόσο γρήγορα. Και μετά σε πονούσε και το χέρι σου και με θυμάμαι κάπου, σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο γιατρό, να του δείχνω τις εξετάσεις σου και να του ζητάω παραπεμπτικό για μια άλλη εξέταση. Δεν χρειάζεται, κοπελιά. Μα αφού πονάει το χέρι του κοπέλα και με το ιστορικό. Δεν τη χρειάζεται αυτή την εξέταση. Ναι, αλλά γιατρέ πονάει και δεν ξέρουμε. Μετάσταση αν... λέγεται, κορίτσι μου, τι δεν καταλαβαίνεις. Τι εξαίρετος μαλάκας, Θεέ μου! Γιατρός! Ελέθεια! 26 χρονών. Πάγωσα. Πόσο ντράπηκα. Κρατιόμουν να μην βάλω τα κλάματα μπροστά του. Ας τον είχα τώρα εδώ και θα ξέρω να το απαντήσω. 8 μήνες άντεξες. Τι μου λείπει περισσότερο? Η λέξη που κατάλαβα ότι δεν θα ξαναπώ. Μπαμπά! Όμως ο πύργος... Ο πύργος τον ανέμο με καλή. Προσπαθώ κάθε φορά μια σκάλα να σκαφαλώσω. Θα το δω από κοντά να με ζεστάνει, να μου φωτίσει το πρόσωπο. Ένα βερό μου φεγγάρι. Αλλά η σκάλα μου ποτέ δεν είναι σταθερή. Αργά και διαδικά να θυσιάζω. Αλλά δεν ψάω. Ψάω για όλους. Διψάω πολύ! Μόνο αυτό. Δεν πειράζει. Ο πύργος τον ανέμο με καλή. Με καλή. Το τραπέζι που ήταν πάντα φρωμένο. Δεν είχα προσέξει ότι είχε τόση κλίση νόσου. Είχα μια γεύση πράσινη, οξύτητα που τρύπαγε στο μάχη. Για το Θωμά. Μιλάς αποσβολωμένος. Σαν να ταξίδευε αλλού. Σύντομα το ίδιο βλέμμα απλώθηκε και στους υπολείπους. Λοιπόν, χάναμε τις δυνάμεις μας με κάθε ανάσα. Σχετικά τη Λιδία. Και σχεδόν πεθάνει στο διπλανό χτίσμα. Η βολική σύνδεση που εκεί ήταν το μαγεριό. Μίλησα με ένα δύσκολο το κρέας. Αχνηστό! Στην αρχή κανείς δεν με έβλεπε μέχρι που μύρισαν. Θωμάς δοκίμασε δειλαμιά άκρη. Το βλέμμα του άνοιξε. Οι υπόλοιποι ακολούθησαν. Κανείς δεν μιλούσε. Ο μόνος ήχος μου γκριτά και μασελιάσματα.
Αρχίσαμε να ανταλλάσσουμε βλέμματα. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ τόσο πολύ που θέλω να σε φάω. Βλέμματα τόσο διαφορετικά και να. Τα τελευταία από τους χωριανούς μου. Μπορείτε να σταματήσετε. Φτάνει τώρα. Θέλω να πω σε όλους ότι τα πήγατε εξαιρετικά σήμερα. Εργαστήκατε σαν ένα σώμα. Δεν θα μπορούσατε να με κάνετε περισσότερο περήφανη. Όσο μένετε εδώ μαζί, έχετε τη δύναμη να κάνετε ό,τι θελήσετε. Και όσο είμαι εγώ εδώ, δεν θα αφήσω κανένα να σας πάρει αυτή τη δύναμη. Εσείς με διαλέξατε. Και τώρα είστε δικοί μου. Πεινάω. Πεινάω. Πονάει η κοιλιά μου. Θέλω λίγο κρέας. Ελάτε κοντά μου. Κοιτάξτε με. Είμαι όμορφη. Μυρίστε με, είμαι νόστιμη. Είμαι ένα κομμάτι κρέας. Φάτε από εμένα. Πιείτε. Ζήστε από εμένα. Παιδιά μου, είμαι δική σας. Σαν τις πρώτες φλόγες που άνοιξα. Δεν ξέραμε ποιος το είχε ξεκινήσει. Δεν μας ενδιέφερε. Ήταν η τελευταία μας ευκαιρία να τα καταφέρουμε. Χεριά απλώθηκαν κρατώντας σφιχτά τους τελευταίους της Άιζα. Από μακριά είδαμε την καταστροφή. Οι φλόγες κατάπιναν τα πάντα στο πέρασμά τους. Τα σπίτια μας γκρεμίστηκαν. Και εμείς, από μακριά, απλά κρατούσαμε σφιχτά εκείνα τα χέρια. Φώνες και κλάματα γέμισαν τον αέρα από εκείνους που είχαμε αφήσει πίσω. Και εμείς, οι τελευταίοι της Άισα, απλά κρατούσαμε σφιχτά εκείνα τα χέρια. Το σώμα μας, τα ρούχα μας, τα μαλλιά μας γέμισαν στάχτη. Σιωπή. Κανένας ήχος. Δεν άκουγα κανέναν ήχο. Άρχισα να ακούω μόνο τη στάχτη. Σιωπή! Όχι, δεν σωπαίνω! Έναν εφιάλτη έχω. Το μέλλον. Η στάχτη μας έχει πνίξει. Έχουμε γίνει ένα με αυτήν. Δεν κατοικούμε πάνω της, αλλά είμαστε η ίδια η άμμος. Έρποντας όλοι ανάμεσα στους καυτούς κόκκους της, σαν κάτι απόκοσμο και σάπιο. Πρόσωπα οικεία δεν υπάρχουν. Παρά μόνο άγνωστες παραλλαγμένες φιγούρες. Το δέρμα έγινε τραχή με λέπια και καρφωμένα πάνω του φύλλα. Αν είχε απέτρι να χαράζουν το διάβολο. Η απλή συνάντηση των καλλιών γίνεται βίαιη. Μετατρέπεται σε μάχη. Μια μάχη γρήγορη και αβίαστη. Η άμμος καταπνίγει το χαμένο. Οι άνθρωποι φαντάζουν σαν όνειρο παλιό. Είναι η μάχη που γίνεται για την κυριαρχία. Όλοι πια έχουμε γίνει γίγαντες. Σαν τον Πύργο. Που είχε πάψει πια να μας προειδοποιεί. Πεθαίναμε. Ενικετεύαμε να μας σώσει, αλλά αυτό στεκόταν βουβός. Όλο και περισσότεροι τον καταργιούνταν για τη συμφορά που μας βρήκε. Ελάχιστη μόνο. Λέγαμε πως όχι, το κακό ξεκίνησε πρώτα από εμάς. Πολύ πριν συγγύσει ο Πύργος. Αλλά οι φωνές μας σιγά σιγά έσβησαν. Τότε, κάποιος άρπαξε ένα τσεκούρι και όρμησε στον πύργο. Οι άλλοι, σαν οργισμένο ποτάμι, τον ακολούθησαν. Χύμιξαν στον πύργο και τον γκρέμισαν. Ήταν η αρχή της τρέλας. Σπάσαμε τον πύργο σε κομμάτια. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε τη βάση του. Ήταν κόκκινη. Ήταν κόκκινη σαν τα χέρια μας. Μετά η μάγια μας έδειξε τα θράψματα. Ε? Και μας είπε ότι αυτά θα είναι από εδώ και πέρα τα σπίτια μας. Και θυμάμαι να μας λέει αφού μπήκαμε μέσα. Τώρα είναι η ώρα να σας δέσω όλους με κλωστές.
Μήπως τελικά εμείς είμαστε χαλασμένοι. Τι κατάλαβες, μα. Μου θύμισες τη δίψα μου να φύγω. Να πάω να βρω εκείνη τη θάλασσα που έζησα. Τη θάλασσα που έζησες. Νομίζεις ότι επειδή μίλησες για αυτή ότι την έζησες. Ήταν εκεί. Ήταν ο ανάποδος ουρανός. Μου άπλωνε το χέρι. Καμία θάλασσα. Κανένας ανάποδος ουρανός. Ήταν μόνο λόγια. Μια ιστορία που έφτιαξα εγώ. Μα την μίλησα. Τι μου συμβαίνει. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία μνήμη από το τώρα, ε. Ξέρεις πολύ καλά τι είναι ψέμα και την αλήθεια. Όπως όλοι μας. Καταστρέψαμε την Άισα και φτιάξαμε ένα ψέμα που μας βόλευε. Την καταντήσαμε μόνο στάχτη και βρώμα. Όχι, Ντάντε. Δεν θα ξαναδείς τη θάλασσα. Όπως και εγώ δεν θα ξαναδώ την Άισα που διαλύσαμε. Και τότε έριξαν το πλήρω. Και τότε έριξαν το πλήρω. Για να βρουν ποιος θα φαγωθεί. Κι ο πλήρως πέφτει στη μητέρα. Κι ο πλήρως πέφτει στη μητέρα. Ελάτε κοντά μου! Εγώ θα σας φροντίσω. Εγώ δεν σας φρόντιζα πάντα. Όλα θα τα φτιάξω όλα. Και αύριο θα συνεχίσουμε. Και θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Αλλά πρώτα ελάτε κοντά μου. Μάγια, πώς θα συνεχίσουμε αύριο. Δεν κλείνει η πληγή που άνοιξε. Κοίτα με. Εγώ σας έφτιαξα, είστε δικοί μου. Μπορώ να σας ταΐσω όλους. Δεν μπορείτε μακριά μου. Δεν περιμένετε τίποτα λιγότερο από τα πάντα και ξέρετε ότι μόνο εγώ μπορώ να σας το δώσω. Εδώ είμαι, φάτε. Το ξέρω ότι πεινάτε. Εγώ σας έδωσα όρεξη και τώρα πρέπει να σας χορτάσω όλους. Δαγκώστε με όλη σας τη δύναμη. Πάρτε όσο μεγαλύτερα κομμάτια αντέχετε. Ματώστε τα στόματά σας. Δείξτε μου πόσο πολύ με θέλετε. Ποτέ δεν θα στερέψω για εσάς. Έχω κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω να ίδιο αύριο. Είναι ανώφελο να κρυβόμαστε. Πρέπει να ξαναρχούμε στην Ανατολή. Το φως του ήλιου αυτός θα μας κρίνει και έτσι εξηλαιωθούμε. Πάψτε να είστε δειλοί. Πάψτε να ζείτε σε τρύπες. Πάψτε να ζείτε σαν σκιές. Θέλω να ζήσω. Δεν ζούμε. Δεν είμαστε δεμένοι. Πρέπει να ξαναχτίσουμε την Άισα σήμερα. Σήμερα. Έχεις δίκιο, Πέτρο. Εδώ η άμμος κινείται. Θέλω ένα τέλος αυτό το ψέμα που ζούμε μαζί. Αρκετό καιρό τιμωρήσαμε με τους εαυτούς μας. Δεν κουραστήκατε. Δεν το έχετε ανάγκη. Αντέχετε να κρυφτείτε τον ήλιο ακόμα μια φορά. Ο ήλιος σας πρόδωσε. Μου πιστέψατε πριν καιρό και αυτό σας έκαψε. Σας ζήλεψε. Εμένα ζήλεψε γιατί εγώ είμαι το φως σας. Εγώ είμαι η ζωή σας. Εγώ είμαι η Άισα. Εγώ είμαι ο ήλιος. Αγαπημένη μου ήλια,
Δεν περίμενα ότι θα ερχόταν η στιγμή που θα σε αναζητούσα ξανά. Τελευταία φορά που σε είδα, σου ζήτησα να κρυφτείς, να μην δεις τις ντροπές μας. Αλλά εσύ δεν το έκανες. Παραέμεινες εκεί, πάνω από τα κεφάλια μας. Μέχρι να τα σκύψουμε και να μπούμε στις φωλιές μας σαν τα ποτίκια. Και σε μίσησα. Αγαπημένη μου, Ήλια, τα αντίο δεν σου είπα. Και τώρα ούτε το πρόσωπό μου δεν θυμάσαι. Το φρικτό όμως είναι ότι ούτε κι εγώ θυμάμαι πρόσωπα. Πρόσωπα ανθρώπων που αγάπησα και που άφησα να καούν εκεί έξω μόνα τους, χωρίς εμένα. Αγαπημένη μου, Ήλια, θα ήθελα να σου ζητήσω μια χάρη. Όταν γεννηθεί το παιδί μου, θα ήθελα να του πεις ένα πανέμορφο ψέμα. Ένα παραμύθι σαν αυτό που είπε σε μένα. Θα είσαι για πάντα εκεί, να φωτίζεις την κάθε του σκιά. Με αγάπη, εγώ. Εδώ είμαι. Σε άκουσα, πάντα σε άκουγα. Έλα κοντά μου. Τα χέρια μου είναι βρώμικα. Τα χέρια σου. Εγώ είμαι η μάνα σου. Το ένα πράγμα σου ζήτησα. Το χάδι σου. Το χάδι μου ήταν πάντα εδώ για σένα, αρκεί να το ζητούσες. Αυτό μόνο ξέρω να κάνω. Στο ζήτησα. Στο ζήτησα και σε εικέτευσα. Και αυτό που μου έδωσες ήταν πύρινο. Πήκε μέσα από την ειδική περιοχή και μέχρι να ανέβει πάνω έκαψε όλες μου τις λέξεις. Και ούτε μία τσιρίδα δεν πρόλαβε να βγει. Πόσο δύσκολο σου ήταν να μου δώσει ένα χάδι και να μου πεις αντίο. Πώς να πω αντίο στο ίδιο μου το παιδί. Ήθελα να ζήσεις. Να μείνεις εδώ μαζί μου, μαζί θα τα κάναμε όλα καλύτερα. Έπρεπε να καταστραφούμε μαζί τους. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς άντεξες να μας καίει κάθε μέρα ο ίδιος ήλιος και ένα ψέμα ότι το αύριο θα είναι διαφορετικό. Έπρεπε να καούμε όλοι. Δεν μπορούσα να παραιτηθώ. Όχι εγώ. Και δεν θα άντεχα να σε δω να καίγεσαι και εγώ να ζω μ' ακούς. Έπρεπε να με αφήσεις να φύγω. Αυτό έπρεπε να ζήσεις, να ζήσουμε. Μπορούσες να φύγεις όποτε ήθελες. Δεν σε κράτησα ποτέ πίσω. Θέλω ακόμα να φύγω. Αν δεν με χρειάζεσαι κάτι άλλο, μπορώ να φύγω. Όχι σήμερα. Αύριο. Σήμερα θα σου πω ένα παραμύθι. Και αύριο υπόσχομαι, όταν ο ήλιος είναι στο πιο ψηλό σημείο, να σας πω αντίο και στις δυο σας. Ξεκίνησα το διδακτορικό μου με πολύ όρεξη για δουλειά. Δεν θα ήταν εύκολα. Επαγγελματικά ήταν ρίσκο, λεφτά δεν υπήρχαν, έπρεπε να ταξιδεύω συχνά στη Μέση Ανατολή, αλλά πίστευα ότι θα ξεπεράσω τις δυσκολίες. Μέχρι που αυτές ξεπέρασαν εμένα. Πρώτα, το Ισραήλ εισέβαλε στη Γάζα. Μετά ήρθε η Επανάσταση. Στην Αίγυπτο, τη Λιβύη, τη Συρία. Και μετά ήρθε το ISIS. Και εγώ σε όλο αυτό το μακελιό έπρεπε να πάω να κάνω μετρήσεις. Για ένα διδακτορικό ξεκίνησα και κατέληξα να πρέπει να λύσω το μεσανατολικό πρώτα. Αναγκάστηκα να αλλάξω το θέμα της διατριβής μου. Στο μεταξύ, η κρίση εξανέμισε οποιαδήποτε προοπτική να χρησιμοποιήσω το διδακτορικό στη χώρα. Στο τέλος, το άγχος μου κατέστρεψε το στομάχι. Και τώρα, δεν έχω τη δύναμη ούτε να το τελειώσω, αλλά ούτε και να το παρατήσω. Έμεινα μετέωρος. Το ξέρω ότι μου κάνει κακό. Αλλά δεν μπορώ να παραδεχτώ ότι δεν άντεξα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτός είμαι εγώ. Αν τα παρατήσω, ποιος θα είναι. Τι έγινε. Τελειώσαμε. Μάλλον. Φώτα. Ένα μαζί. Ανοίξαμε. Τελειώσαμε. Αρχοντία σήμερα εκτός ήταν πολύ αέρινη. Μπράβο. Μπράβο. Σε πούπουλο ήσουν.
Ή σας πει πάντως κάποιος μια κουβέντα, με τη μία να πέστε να τον φάτε. Και εσύ πήγαινες γυρεύοντας. Ρε παιδιά, εγώ νομίζω ότι είμαι χαζός. Μετά από τόσο καιρό δεν έχω καταλάβει Χριστό τι παίζω. Χαρά. Εντάξει, δεν θα πάρω πίσω ότι είσαι χαζός. Λοιπόν, αύριο θα τα κάνουμε όλα διαφορετικά. Χαρά, περίμενα κάτι διαφορετικό από σένα. Αύριο θα κάνουμε πάλι τα ίδια. Όχι. Λες. Λέτε να τα παράτησα. Αν τα παρατήσω, πού θα είμαι? Αν εγκαταλείψω τον τόπο μου, ποια θα είμαι? Ποιος είναι τελικά ο τόπος μου? Και τι σημασία έχει? Αυτός όμως δεν είναι ο τόπος που έχω ονειρευτεί να ζήσω. Από εδώ παίρνεις φόρα για να συνεχίσεις. Τελικά τι κάνουμε όλοι μαζί αφού είναι διαφορετικοί οι τόποι μας? Ο τόπος μου δεν είναι διαφορετικός από το δικό σου. Θράψιμα είναι ένα συνόλο. Επισκέπτες είμαστε. Σε όλους τους τόπους. Και πάντα κάποιοι θα αναζητούν αυτό που κρύβεται πέρα από τον ορίζοντα. Λένε, πάρα πολύ ωραία που είμαστε όλοι εδώ. Μαζεμένοι, ε!